αυτό το συνέστημα, θα λέγαμε, εκείνη τη στιγμή στο να ακολουθήσω το δρόμο της ιεροσύνης, με έχει φτάσει έως σήμερα να νιώθω γεμάτος, Δημήτρη, πραγματικά γεμάτος, και χαίρομαι αυτό που το δίνω κι εγώ απλόχερα. Φαντάζεσαι κάθε βράδυ τι γίνεται και σε πόσα νοικοκυριά, σε πόσα σπίτια, σε πόσους ασθενείς, σε πόσους ανήμπορους ανθρώπους κάθε βράδυ υπάρχει το κιλό, το ψωμάκι, η τυροπιτούλα και το γλυκό. Θα πρέπει ως ιερείς να πηγαίνουμε με τη ροή, ας πούμε, τη ροή της ζωής, της καθημερινότητάς μας. Ελάτε κοντά μας, όπως είστε. Σας δεχόμαστε όπως είστε. Θα μπείτε όπως είστε στην Εκκλησία και εμείς θα σας βγάλουμε έξω διαφορετικούς. Βρισκόμαστε σήμερα στον Οροπό. Είμαστε στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνης και έχουμε μαζί μας τον Πάτερ Σπυρίδωνα Κουμπορόζο. Σας ευχαριστούμε πολύ για την φιλοξενία. Και εγώ ευχαριστώ, Δημήτρη μου. Να είστε καλά. Θα ήθελα να σας ρωτήσω για αρχή ορισμένα πράγματα για εσάς. Την καταγωγή σας και πότε ήρθατε στον Οροπό πρώτη φορά. Πολύ ωραία. Βασικά να σας συγχαρώ και εγώ για την σελίδα Οροπός News, όπου θες να αναδείξεις τον τόπο σου πάνω απ' όλα εδώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, νέοι άνθρωποι να ξεκινάνε από κάπου και εσύ έτσι είσαι δίπλα στις εκκλησίες μας, στους ναούς μας, όπου δεν πάμε να κρατάνε την παράδοση. Εμένα η καταγωγή μου είναι από την Αμφιλοχία, από το νομό του Λοκαρνανίας, από τα χωριά του Ξηρομέρου βασικά. Βρέθηκα στον Οροπό το 2000, όπου είμαι ερωτικός μετανάστης, ερωτεύτηκα την πρεσβυτέρα μου. Παντρευτήκαμε, κάναμε δύο παιδιά, όπου είναι πάνε τώρα ενήλικιο και τα δύο μεγάλα, ένα αγοράκι και ένα κοριτσάκι. Προχώρησε η ζωή μου, πάντα από μικρός ήθελα να μπω στην ιεροσύνη, από μικρό παιδί. Είχα αυτό το κάλεσμα, θα έλεγα, όπου πολλές φορές έχω πει ήταν ένα κάλεσμα του Πατροκοσμάτου Αιτωλού, ο οποίος είναι και από τα μέρη μου, το όνομά του Λακαρνανία. Και οπότε στα 30 μου αποφασίζω να ακολουθήσω το δρόμο του κληρικού. Και έτσι πήγα στη Θήβα, στον αγαπητό Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νίν Θηβών και Λεβαδίας, στον κύριο Γεώργιο. Και εκεί έγινα διάκος, ιερέας. Κάθισα 2,5 χρόνια στην πόλη των Θηβών μέσα, στον ναό Πέτρου και Παύλου. Και ύστερα, όπως έως και σήμερα, από το 2012, βρίσκομαι στο χωριό της γυναίκας μου, όπως σου είπα, ερωτικός μετανάστης. Και υπηρετώ το χωριό της Αγίας Μαρίνας Οροπό και τον αρχαίο Βυζαντινό Οροπό, Δημήτρη μου. Μιλήσατε πριν για το κάλεσμα το οποίο είχατε. Θέλετε να μας πείτε μερικά λόγια για αυτό? Ναι, ναι, φυσικά και θέλω να πω. Το κάλεσμα του ιερέα είναι, γι' αυτό και λέγεται κάλεσμα, έρχεται από ψηλά, από το Θεό, δηλαδή σε φωνάζει με λίγα λόγια, έλα κοντά μου, για να σε βάλω πλέον, όπως είπε και στους μαθητές του ο Κύριος μας, να σας κάνω από αλλοιείς ψαριών, αλλοιείς ανθρώπων. Ένιωσα αυτή τη φωνή μέσα μου και απλά την ακολούθησα. Φυσικά όμως χρειαζόταν και η άποψη της πρεσβυτέρας μου, η απόφαση της πρεσβυτέρας μου, η ευχή δηλαδή της πρεσβυτέρας. Οπότε το άφησα ακούραστα, αβίαστα, να φτάσουμε μπροστά στην ιεροσύνη. Δέχτηκε η πρεσβυτέρα μου να γίνω ιερέας και μου λέει ότι από μένα τελικά, αβίαστα, όπως λες πάντα, μου λέει Σπύρο, ακούραστα, χωρίς καμία πίεση, δέχομαι να ακολουθήσεις το δρόμο της ιεροσύνης. Και έτσι είμαι έως σήμερα εδώ κοντά σας και εύχομαι να είμαι για πολλά χρόνια ακόμα. Ένας δρόμος ο οποίος δεν είναι εύκολος, αλλά για μένα προσωπικά, όπου πιστεύω για τους πιο πολλούς ιερείς, είναι ένας υπέροχος δρόμος φιλοξενίας, γιατί μπορεί να είναι δρόμος με αγκάθια, αλλά είναι δρόμος αγάπης και ελεημοσύνης, δρόμος φιλανθρωπίας, όπου ειδικά στο ναό μας, έχοντας ένα πολύ σχηδές έργο, το δείχνουμε αυτό. Και έτσι η ιεροσύνη άγγιξε όλη την οικογένεια πλέον και τα παιδιά μου και την πρεσβυτέρα και έχουμε γίνει μια ομάδα, πλέον μεγάλη ομάδα και με τους ενωρίτες μας,
Οπότε αυτή η ιεροσύνη, αυτό το συνέστημα θα λέγαμε εκείνη τη στιγμή στο να ακολουθήσω το δρόμο της ιεροσύνης με έχει φτάσει έως σήμερα να νιώθω γεμάτος, Δημήτρη, πραγματικά γεμάτος και χαίρομαι αυτό που το δίνω και εγώ απλόχερα και στα πνευματικά μου παιδιά αλλά και, και τοπικά εδώ στον Οροπό και βλέπω ότι ο κόσμος το αγκαλιάζει και η ομάδα μας μεγαλώνει. Ακριβώς εκεί θα ήθελα να έρθω. Ξέρω ότι είστε πάρα πολύ ταπεινός και δεν θα ούτε θα μας το πείτε ούτε θα το παραδεχτείτε, αλλά η ενορία της Αγίας Μαρίνας είναι πάρα πολύ δραστήρια. Βγάζει προς τα έξω ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο. Τόσο κοινωνικό, ότι βοηθάει κοινωνικές δομές και κοινωνικές ομάδες, αλλά και ένα δημιουργικό έργο. Έχει πολλά χορευτικά, κάνει πολλές δράσεις. Θα ήθελα πολύ να μας μιλήσετε και για τις δύο αυτές πλευρές. Πολύ ωραία. Όπως τα είπες, Δημήτρη μου, έχουμε ένα πολυσχηδές έργο. Από πού να ξεκινήσει κάποιος, όμως η ουσία είναι ότι ξεκινήσαμε από κάπου. Αυτό που λέω συνέχεια στα πνευματικά μου παιδιά, όπως και σε σένα θα σου το πω τώρα, αν μου επιτρέπεις, σαν πνευματικός, ξεκίνα από κάπου. Και εσύ ξεκίνησες από την ιστοσελίδα σου και προχωράς τώρα να γράψεις τη δική σου σελίδα, το δικό σου, έτσι, τη δική σου ιστορία, που είσαι κι όντως και καλό παιδί. Οπότε πιστεύω και εσύ να φτάσεις και να χαρίσεις έτσι την δουλειά σου, να απολαύσεις τη δουλειά σου. Τους καρπούς δηλαδή που θα συλλέξεις. Καταρχήν έχουμε, το πρώτο που θα ήθελα να πω είναι τα κατηχητικά μας σχολεία, όπου βραβευόμαστε πολλά χρόνια και από τον οικείο μας κυρίως Μητροπολίτη, αλλά και από τους ανθρώπους, η αγάπη τους, έχοντας πάρα πολλά παιδιά. Μια εποχή θυμάμαι φτάσαμε τα 70 παιδιά, φέτος έχουμε 40 περίπου, όπου τα κατηχητικά μας, όπου μην ξεχνάμε τα χρόνια των αιώνα που ζούμε έχουν αρκετά προβλήματα, οι νέοι έχουν άλλα ερεθίσματα και έχουν απομακρυνθεί εν μέρει από την κατήχηση. Όμως εμείς κάναμε κάτι καινούριο, για να μην κουράζω και να μην πλατιάζω, κάναμε κάτι καινούριο φέτος που τους νέους τους ξαναμαζέψαμε. Οπότε τι κάναμε. Κάθε Κυριακή τη σύναξη νέων, τα παιδιά γυμνασίου Λυκείου, τα πηγαίνουμε σε μια καφετέρια. Ο ναός δηλαδή κερνάει όλα τα παιδιά, τυρόπιτες, σοκολάτα ζεστή, χυμό. Οπότε καθόμαστε μια μεγάλη παρέα σε μια καφετέρια του Οροπού, στην περιοχή μας, κάθε φορά και από μια διαφορετική. Παίρνουμε το κέρασμά μας και εκεί κάνουμε την κατήχηση. Εκεί κάνουμε τη σύναξή μας. Φυσικά δεν είναι όλα, δεν μιλάμε πάντα για το Θεό, αλλά όλα είναι ο Θεός, τα πάντα είναι ο Θεός, αλλά μιλάμε και για την καθημερινότητά μας, τα προβλήματα, το ίντερνετ, το διαδίκτυο, η ενδοοικογενειακή βία και γενικά όλα τα καθημερινά προβλήματα που απασχολούν ένα νέο και έχουν ανάγκη από κάπου να τα λύσουν. Γιατί μην ξεχνάμε, οι γονείς δεν είναι όλοι πνευματικοί και θεολόγοι. Οι γονείς πιο πολύ, ο καθένας έχει τη δική του εργασία, άλλος είναι οικοδόμος, άλλος είναι παντοπόλης, άλλος είναι κομμωτής και ούτω καθεξής. Οπότε τα παιδιά είναι σημαντικό να τους ρίξουμε ένα δόλωμα, δηλαδή ένα κέρασμα σε μια καφετέρια, μια μεγάλη παρέα, παπ, και τα μαζεύουμε και τα φέρνουμε κοντά. Το πρώτο είναι αυτό το κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι το κοινωνικό φροντιστήριο, που είναι να κάνει πάλι με τα παιδιά. Πριν 8 χρόνια περίπου, πριν 8-9 χρόνια, αποφασίσαμε με μία καθηγήτρια, θυμάμαι τότε που είχαμε εδώ στην ενορία μας, να ξεκινήσουμε το κοινωνικό φροντιστήριο με μία καθηγήτρια. Ξεκινήσαμε μία καθηγήτρια και 3 παιδάκια. Φτάσαμε να έχουμε 90 παιδιά μία χρονιά και 33 καθηγητές. Και φέτος, το 2022, έχουμε 40 παιδιά και περίπου στους 22 καθηγητές δασκάλους. Δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο. Όλα είναι δωρεάν, φαντάζεσαι, η ενορία, τα πάντα δίνει δωρεάν, ενώ κάνουμε μεγάλη συλλογή πραγμάτων, γραφική ύλη από διάφορους επιχειρηματίες και εταιρείες. Οπότε δίνουμε και πολλά δώρα στους μικρούς μαθητές μας. Οι καθηγητές και οι δάσκαλοι είναι δωρεάν, οι πιο πολλοί είναι πνευματικά μου παιδιά. Οπότε και εκεί φαντάζεσαι το έργο αυτής της κοινωνικής δράσης, όπου πολλές αδύνατες οικογένειες, μην μπορώντας να ανταπεξέλθουν στα φροντιστήρια των παιδιών τους, έρχεται η ενορία της Αγίας Μαρίνας,
πάντα με την ευχή του δεσπότη μας, του Κυρίλου, όπου είναι πολύ αγαπητός και φροντίζει, μας φροντίζει πάρα πολύ τους ιερείς του. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, το να έχουμε την ευχή του σε όλα και να τον έχουμε δίπλα μας. Οπότε φτάνουμε να λέμε ότι αν κάποιος μαθητής δεν μπορεί να πληρώσει τα δίδακτρά του στο φροντιστήριο, υπάρχει η Αγία Μαρίνα που τα παρέχει δωρεάν. Κλείνουμε το κομμάτι του κοινωνικού φροντιστήριου και συνεχίζουμε σε αυτές τις δράσεις, οι οποίες εύχομαι να συνεχιστούν και να αυξηθούν, αφού μπορούμε, γιατί όχι, στο κοινωνικό φαρμακείο. Το κοινωνικό φαρμακείο ξεκίνησε από έναν κεκοιμημένο, νεκρό δηλαδή. Πήγα να τον πάρω από το σπίτι, να τον φέρω στην εκκλησία για να ξεκινήσουμε την ακολουθία. Και εκεί είχε κάτι αναπηρικά ήδη στο κρεβάτι δίπλα, όπου τον είχαν τον κεκοιμημένο, και φάρμακα. Δεν ξέρω πώς εκείνη τη στιγμή με φώτισε ο Θεός και σκέφτηκα να πω τα φάρμακα φέρτα στην εκκλησία. Ήταν η αρχή. Και έτσι έως σήμερα φτιάξαμε ένα κοινωνικό φαρμακείο με πολλά αναπηρικά κρεβάτια, πολλά αναπηρικά είδη, φάρμακα, εντελώς δωρεάν. Δηλαδή εκεί που τα πετάνε, εμείς πάμε, τα παίρνουμε εδώ, έχουμε μία φαρμακοποιό, η οποία είναι έμπειρη συνταξιούχος, και έτσι υπάρχει μία σωστή σειρά, η οποία δεν έχει σταματήσει ούτε μία μέρα, εδώ και 9 χρόνια και το κοινωνικό φαρμακείο. Το τέταρτο κομμάτι είναι τα χορευτικά μας τμήματα, όπως είπες, όπου και αυτά κρατήσαν την παράδοση στο χωριό μας. Σε ποιο χωριό, το ξέρεις καλύτερα από μένα γιατί είσαι ντόπιος εσύ, στον αρχαίο Οροπό, στο Βυζαντινό Οροπό, το χωριό εδώ Οροπός που είμαστε, το οποίο μάλλον θα έλεγα, όπως το πεις σωστά εσύ, σκέτο Οροπός και όχι χωριό Οροπός, γιατί εδώ είναι Οροπός, όπου κατοικείται 4.000 χρόνια και καμαρώνω λέγοντας ότι γι' αυτό τον Οροπό έγραψε και ο Όμηρος στο βιβλίο της Ιλιάδος. Και καμαρώνω γι' αυτό πραγματικά. Οπότε πόσο μάλλον έπρεπε να κρατήσουμε την παράδοση, κάτι που δεν είχε χαθεί από τον τόπο εδώ. Και φτιάξαμε τα χορευτικά τμήματα. Έχουμε πάρα πολλούς, περίπου στους 70-80 χορευτές, μια υπέροχη δασκάλα χορού, νεοπαλατιανή, που μας μεταφέρει έτσι τις γνώσεις της τόσα χρόνια. Εφηβικό και μεγάλων, είναι βασικά τρία τμήματα, παιδικό, εφηβικό και μεγάλων. Βγαίνουμε στις παρελάσεις μας, κάνουμε πανηγύρια όμορφα στην πλατεία της Αγίας Μαρίνης εδώ, παραμονή, ζωντανή μουσική με παραδοσιακά όργανα. Η μουσική, κάποιοι από τους μουσικούς είναι και κληρικοί, φέρνω ιερείς μουσικούς. Ο ιερέας με τους 90 χορευτές σέρνω το χορό όπως γινόταν και στα παλαιότερα χρόνια. Κρατάω δηλαδή τις παραδόσεις μας. Οπότε είτε πάω σε γάμο είτε σε βάπτιση στο κέντρο θα σύρω το χορό. Έτσι γίνεται και εδώ, παραμονή της Αγίας Μαρίνης. Έχω γύρω μου 70-80 χορευτές με τις φορεσιές τους και εγώ μπροστά να χορέψω κυρίως την Παπαλάμπρενα. Το μου έχει κολλήσει αυτό το στίγμα, το τραγούδι, το λένε όλοι Παπαλάμπρενα, ο παπάς ποιος θα χορέψει. Οπότε κρατάμε και την παράδοση. Το πέμπτο είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο, που και αυτό ξεκίνησε από κάπου, και το τονίζω αυτό το από κάπου, γιατί πρέπει όλοι να ξεκινήσουμε από κάπου. Και αν το κάνουμε καλά, αυτό το κάπου θα γίνει κάτι πελώριο. Έχουμε τα λεγόμενα αρτοσκευάσματα, δηλαδή 11 φούρνους, όπου δεν μπορώ να τους αναφέρω, εδώ από την περιοχή, αλλά και κάποιους από την Αθήνα, οι οποίοι κάθε βράδυ 10 η ώρα πριν κλείσουν, έχω κάνει εγώ ένα ωραίο deal, μια ωραία συμφωνία μαζί τους, αφού με έχουν εμπιστευτεί, και στέλνω ανθρώπους, ομάδες ανθρώπων που παίρνουν ό,τι αρτοσκευάσματα τους περισσεύουν, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμάκια, γιαουρτάκια, γλυκάκια, αυτά. Οπότε φαντάζεσαι κάθε βράδυ τι γίνεται και σε πόσα νοικοκυριά, σε πόσα σπίτια, σε πόσους ασθενείς, σε πόσους ανήμπορους ανθρώπους κάθε βράδυ υπάρχει το κιλό, το ψωμάκι, η τυροπιτούλα και το γλυκό. Και πόσο μάλλον για τους μαθητές μας να μπορέσουν το πρωί να έχουν αξιοπρεπώς την τυρόπιτά τους, γιατί πολλοί μαθητές δεν έχουν αυτά τα 2-3 ευρώ
που έφτασε η τυρόπιτα και να πάρουν και ένα αναψυκτικό. Και σταματάμε εδώ ουσιαστικά, δεν ξέρω αν έχω ξεχάσει κάτι, αλλά είναι οι 5 δράσεις. Όχι, έχουμε και μία έκτη. Η έκτη και αυτή είναι όμορφη και αυτή ξεκίνησε από κάπου. Είναι ότι μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, Δημήτρη μου, κερνάμε όλον τον κόσμο καφέ και παξιμαδάκι. Δηλαδή δεν φεύγει κανείς πιστός χωρίς να πάρει το πρωινό του στην Αγία Μαρίνα. Καλό τους πιστούς να φέρουν τα υλικά μόνοι τους. Ο έχων. Δύο χιτώνες να φέρει τον ένα, δηλαδή να φέρουν καφέ, πλαστικά ποτηράκια. Δεν επιβαρύνεται δηλαδή ο ναός, με λίγα λόγια. Οπότε φέρουν τα υλικά οι πιστοί στην ενορία και μετά βγαίνουμε όλοι για κέρασμα. Υπάρχει ένα έβδομο. Αυτό το έβδομο, τα έλεγα, είναι το κυριότερο. Το οποίο το κάνω από την αρχή της ιεροσύνης μου. Πλήθος, εκατομμύρια γλυφιτζούρια, σοκολάτες και καραμέλες έρχονται στο ναό μας, είτε από δικά μου χρήματα, είτε από ανθρώπους, πνευματικά μου παιδιά που μπορούν οικονομικά, και το ιερό μας πάντα είναι γεμάτο γλυφιτζούρια, καραμέλες. Δεν υπάρχει παιδί που να έχει έρθει στο ναό μας και να μην πάρει μετά τη Θεία Κοινωνία ένα γλυφιτζούρι, μια σοκολάτα, μια καραμέλα. Δηλαδή, λέμε στο παιδί, αφού σήμερα πήρες το Χριστούλη, θα πάρεις και ένα δώρο από εμάς. Και πολλές φορές, δεν σου κρύβω, και το γνωρίζουν εδώ όλοι οι πιστοί, Χριστούγεννα και Πάσχα δίνουμε στα παιδιά απλόχερα και αρκετά παιχνίδια. Δηλαδή, στην ωραία πύλη μοιράζουν παιχνίδια. Αυτές είναι οι δράσεις μου, συγγνώμη, σε κούρασα, αλλά είναι πολλές. Αυτό. Προηγουμένως μας μιλήσατε για πολλά πράγματα. Mm-hmm. Θα ξεχωρίσω μερικά για να τα συζητήσουμε λίγο περισσότερο. Mm-hmm. Μας είπατε για την πιο διαφορετική προσέγγιση που έχετε mm-hmm. ως ενορία προς τους νέους. Mm-hmm. Το νέο κάλεσμα, θα έλεγα, που κάνετε προς τους mm-hmm. νέους για να τους ξαναφέρετε κοντά στην Εκκλησία. Είναι αλήθεια ότι ακούγεται πολύ αυτό που μας είπατε, ότι οι νέοι απομακρύνονται, αλλάζουν λίγο οι συνήθειές τους και απομακρύνονται από τους παραδοσιακούς τρόπους με τους οποίους επικοινωνούν με την Εκκλησία. Εσείς το κάνετε πολύ έντονα και κατά τη γνώμη μου είναι πολύ θετικό αυτό. Επικοινωνείτε πολύ το έργο της Εκκλησίας μέσω του Facebook, mm-hmm. που είναι ένα μέσο το οποίο πλέον το χρησιμοποιούν όλοι και πάρα πολύ. Mm-hmm. Ποια είναι η γνώμη σας για αυτό το μέσο και πώς ακριβώς το χρησιμοποιείτε εσείς, ποια είναι η φιλοσοφία σας? Έξυπνη ερώτηση, παγίδα αν δεν προσέξω τι θα απαντήσω, όμως είναι πρόκληση για μένα να απαντήσω, γιατί οι νέοι εκεί έξω που θα δουν τώρα τη συνέντευξη αυτή, νομίζω περιμένουν μια απάντηση. Και θα έλεγα, είναι και μία ερώτηση η οποία θα μπορεί κάλλιστα να την έχει κάνει ή να την κάνει κάποιος νέος στη σύναξη νέων μας. Οπότε καλούμε να απαντήσω. Το σωστό είναι για μένα πάντα, και πιστεύω να μιλήσω σωστά, ότι θα πρέπει ως ιερείς να πηγαίνουμε με τη ροή, ας πούμε, τη ροή της ζωής, της καθημερινότητάς μας. Θέλοντας και εμείς πλέον, έχουμε και το ίντερνετ στη ζωή μας, η νέα τεχνολογία. Θα έλεγα ότι αν φροντίσουμε να έχουμε το μέτρο σε αυτή την τεχνολογία και στο Facebook φυσικά, που πλέον είναι ένας τρόπος επικοινωνίας της καθημερινότητάς μας, γιατί συνομιλούμε δωρεάν με τους συνανθρώπους μας. Οπότε είναι και μια διευκόλυνση να μπορέσουμε, ειδικά για εμένα που έχω πάρα πολλούς πιστούς, χρησιμοποιώ το διαδίκτυο για να επικοινωνώ, για να μην χρεώνομαι. Οπότε η σωστή χρησιμοποίηση του διαδικτύου θα φέρει καλούς καρπούς. Όμως, πίσω από εκεί κρύβεται και ο πονηρός. Δηλαδή, εάν οι νέοι δεν έχουν τη σωστή εκπαίδευση, το πώς θα διαχειριστούν το διαδίκτυο, καταλαβαίνεις και εσύ νέος είσαι ακόμα, εύκολα μπορείς να πέσεις στην παγίδα αυτή, η οποία πραγματικά είναι πελώρια, θα έλεγα. Μπορεί να φτάσει σε ακραίες καταστάσεις όπου μπορεί να σου καταστρέψει τη ζωή. Αγαπώ το διαδίκτυο. Δεν μπορώ πλέον να ζήσω χωρίς το διαδίκτυο. Είναι ένα είδος ανάγκης, για μένα τουλάχιστον. Είναι αυτό που μας βοήθησε πάρα πολύ να μπούμε στα σπίτια των νέων. Δεν σου κρύβω ότι μέσα από το Facebook έχουμε κάνει καμία ομάδα
το κατηχητικό μας, η Σύναξη των Νέων, όπου πολλές φορές επικοινωνούμε μέσα από εκεί, μέσα από την ομάδα. Οπότε είμαστε μια ομάδα νέων με κεφαλή τον Παπασπύρο και οι νέοι έχουν κάποιες απορίες και δημόσια, μέσα, δημόσια εννοώ στη μικρή μας ομάδα, κάνουν ερωτήσεις και εκεί που είναι, είτε είναι σε ένα ταξίδι, είτε είναι στο σχολείο τους. Οπότε τους λέω πριν, εάν δεν ξέρετε τι θα κάνετε, στείλτε μου ένα μήνυμα έτσι ώστε να μην κάνετε λάθος. Να φροντίσω εγώ να σας πω το σωστό, να μην πέστε στην παγίδα. Και οι νέοι αυτοί αυτό το αγκάλιασαν. Οπότε το διαδίκτυο το χρησιμοποιούμε φυσικά για καλό σκοπό. Και έχω πει στα παιδιά ότι εάν δείτε ότι έρχεται ο εθισμός, τότε πρέπει να το κουβεντιάζουμε και με ειδικούς, όχι μόνο με μένα, για να προλάβουμε αυτόν τον εθισμό, ο οποίος αρρωσταίνει ο νους μας, ο εγκέφαλος, το μυαλό μας. Οπότε αγαπώ το διαδίκτυο, το έχω ανάγκη, είναι η εποχή μας, δεν το αρνούμε εγώ προσωπικά, είναι απαραίτητο και όπως φροντίζω να μην τρώω στη διατροφή μου, να μην τρώω ό,τι να είναι και να μην πίνω ό,τι να είναι, έτσι και το Facebook φροντίζω να μην βλέπω ό,τι να είναι και να μην ακούω ό,τι να είναι. Οπότε, όπως και το φαγητό που υπήρχε από την αρχή του κόσμου, γιατί μιλάμε τώρα για ένα διαδίκτυο, Δημήτρη, να το πούμε και αυτό, είναι κάτι πολύ έξυπνο νομίζω. Πολλοί άνθρωποι κατακρίνουν το διαδίκτυο. Εγώ θα έλεγα από την αρχή του κόσμου είχαμε ένα άλλο διαδίκτυο, τη διατροφή. Όπου μπορούσε ο κόσμος να τρώει και να πίνει ό,τι να είναι και να καταστρέφει το σώμα του. Έτσι και το διαδίκτυο. Θέλει μέτρο, να μάθουμε να κάνουμε μια καλή διαχείριση στο τι βάζουμε στο μυαλό μας και το τι ακούν τα αυτιά μας και το τι βλέπουν και τα μάτια μας. Αυτό πιστεύω. Είναι, νομίζω είναι ξεκάθαρο η στάση μου πάνω σε αυτό. Πάντως, όσον αφορά τους νέους κυρίως, αλλά και τους μεγαλύτερους, βλέπετε αποτέλεσμα. Βλέπετε όλο και περισσότεροι άνθρωποι να έρχονται κοντά στην Εκκλησία, να έρχονται ξανά κοντά στην Εκκλησία. Ακριβώς επειδή έχουν δει μια δημοσίευση, έχουν εμπνευστεί από κάτι που έχει ανεβάσει είτε ο λογαριασμός σας, είτε κάποιος άλλος λογαριασμός. Η ερώτησή σου, Δημήτρη, είναι υπέροχη, θα έλεγα. Και σε ευχαριστώ που κάνεις αυτή την ερώτηση, διότι το ίντερνετ, θα έλεγα, στη σημερινή εποχή δεν έχει επηρεάσει τους νέους τόσο πολύ όσο εμάς, τη γενιά δηλαδή μετά τα 40, εγώ είμαι τώρα 44 συγγνώμη, ετών, όπου εμείς έχουμε τον εθισμό, διότι μας ήρθε σε μεγάλη ηλικία και δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Τα νέα παιδιά, ότου θαύματος είναι αυτό που σου είπα και πριν με τη διατροφή. Τα παιδιά δηλαδή τι κάνουν, το βλέπω εγώ από τα δικά μου παιδιά. Πολλές φορές μου κάνουν παρατήρηση, μπαμπά είσαι αρκετά στο ίντερνετ, βγες. Ναι, ειλικρινά το έχω ακούσει από πολλούς νέους αυτό. Οι νέοι βλέπουν τον εθισμό ότι το ίντερνετ τους χαλάει, δημιουργεί πονοκεφάλους, τρώει από το χρόνο τους, έχουν πάρει κιλά ίσως, τους κουράζει. Και σε μικρή ηλικία, 18, 19, 21 ετών, το βγάζω στην άκρη. Το ίντερνετ μου φέρνει εθισμό και με χαλάει. Το κρατάω μόνο γιατί είναι ένα όπλο πραγματικά για να ζήσω μια όμορφη ζωή. Και είναι απαραίτητο. Οπότε οι νέοι μας βάλαν γυαλιά σήμερα. Και φυσικά, όπως με ρώτησες, οι πιο πολλοί νέοι έχουν έρθει στην Εκκλησία βλέποντας τις δράσεις. Δημήτρη, εσύ γιατί είσαι εδώ? Από το ίντερνετ είσαι εδώ. Δηλαδή, είδες τις δράσεις, είδες έναν ιερέα με τους ανθρώπους του στο ίντερνετ. Και λες, θα πάω κι εγώ να πάρω μια συνέντευξη σε αυτόν τον άνθρωπο, να μάθω τι γίνεται εκεί πέρα, να το μεταφέρω. Και εσύ μέσα από το ίντερνετ θα το μεταφέρεις. Οπότε, βλέποντας κάποιοι άνθρωποι τη συνέντευξη σήμερα, θα έρθουν κοντά κάποια νέα παιδιά. Όχι, τι γίνεται σε αυτήν την ενορία, λέμε, και σε άλλες ενορίες, αλλά σε αυτή συγκεκριμένα που το βλέπουμε. Α, στη Σύναξη των Νέων κερνάνε καφέ, κερνάνε σοκολάτα και τυρόπιτα και ένα ψητικό και μιλάμε σε μια καφετέρια. Θα πάω κι εγώ. Το πρώτο κομμάτι είναι αυτό. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι οι πατέρες της Εκκλησίας, χρησιμοποιώντας το ίντερνετ, είτε λέγεται Facebook, είτε και εγώ δεν ξέρω το κάθε ένα, όπως είναι η ονομασία του, το χρησιμοποιούν και από το Άγιο Όρος
και από τα Ιεροσόλυμα και από τη Ρωσία και από εδώ από την Ελλάδα μας, από διάφορες μονές, σοφοί ηγούμενοι, αρχιερείς το χρησιμοποιούν και έτσι σε κηρύγματα, σε έναν λόγο νουθεσίας, όπου πραγματικά τι μπορούμε να πούμε για το ίντερνετ, το οποίο δίνει απλόχερα πλέον έναν ιερέα στο κάθε σπίτι, στην κάθε στιγμή μοναξιάς που είσαι, που ανοίγεις στο Facebook και βλέπεις ίσως τοξικά πράγματα, που πετάγεται και ένας ιερέας μπροστά και σου μιλάει για την αγάπη προς τον πλησίον. Από την άλλη κρύβει και κινδύνους, το γνωρίζουμε αυτό, και από θέμα θρησκείας, όπου πρέπει οι νέοι να προσέξουν. Γι' αυτό με τη σωστή καθοδήγηση οι νέοι φτάσαν και θα φτάνουν ακόμα πιο πολύ στους κόλπους της Εκκλησίας μας, φυσικά μέσα από αυτό το μέσο επικοινωνίας που είναι το ίντερνετ. Και νομίζω δεν μπορεί κάποιος να πει κάτι διαφορετικό σε αυτό. Τώρα θέλω να σταθούμε σε κάτι άλλο το οποίο μας είπατε. Είπατε ότι όντως, και το γνωρίζουμε αυτό, είναι πραγματικότητα, ότι πολλοί κόσμοι τα τελευταία χρόνια, όσο αλλάζουν οι εποχές και η κυρία, απομακρύνεται λίγο από την Εκκλησία. Τι θεωρείτε ότι πρέπει να κάνει η Εκκλησία και εσείς ως ιερέας, προκειμένου να ξαναφέρετε τον κόσμο, τους ανθρώπους στην Εκκλησία? Ο Χριστός είπε 3 φορές στον Πέτρο: «Πέτρο, με αγαπάς?» «Ναι, Κύριε», λέει, «σε αγαπώ». «Τότε», λέει, «ποιμένε τα πρόβατά μου». Είμαστε άνθρωποι και εμείς ιερείς και έχουμε τα πάθη μας, πέφτουμε σε λάθη. Η Εκκλησία, θα έλεγα, ανέκαθεν και το 2022, είναι σταθερή στις αξίες της. Και εμείς άνθρωποι είμαστε, πέφτουμε σε κάποια λάθη, δεν το συζητώ. Όμως εδώ έχουμε να κάνουμε με μια συνεχής μάχη, Δημήτρη μου, του καλού και του κακού. Έρχεται ο διάβολος ως κακόβουλος πονηρός και σπέρνει στους ανθρώπους την διχόνοια, τους κακούς λογισμούς, και οι άνθρωποι απομακρύνονται από τους κόλπους της Εκκλησίας. Σου είπα και πάλι, έχουμε κάνει λάθη και θα κάνουμε λάθη, είμαστε άνθρωποι. Όμως πιστεύω η κάθε Εκκλησία που χτυπάει την καμπάνα κάθε Κυριακή και γενικά για εξομολόγηση και σε όλες τις ακολουθίες, νομίζω είναι ένα κάλεσμα αγάπης αυτό, και λέει στους πιστούς πάλι ο Χριστός: «Ελάτε εδώ, ο ιερέας έχει τα πάθη του, τα λάθη του, φροντίστε τον κι εσείς, να σας φροντίσει κι αυτός». Σίγουρα υπάρχουν και οι ποιμένες, οι οποίοι έχουν αναπτύξει κάποιες μεγαλύτερες δεξιότητες, αν μπορώ να το πω αυτό, ναι, οι οποίοι μπορούν και έχουν και κάνουν διάφορα και καλούν τους πιστούς με διάφορα, έτσι, με πολύ σχηδές έργο που κάνουν, με διάφορα, ας πούμε, δηλαδή με το σχέδιο που κάνουν, φέρνουν τους πιστούς κοντά, οπότε ρίχνουν πιο πολύ δόλωμα, θα έλεγα, πιο πολύ δόλωμα, και το ψάρι μαζεύεται, έρχεται. Όπως και να έχει, πιστεύω η αγάπη είναι αυτή που θα πρέπει να κρατήσουμε, το Ευαγγέλιο μας, Δημήτρη, το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό λέω ότι ούτε εγώ είμαι τέλειος, ούτε ο διπλανός ιερέας. Ο κάθε ιερέας έχει τα χαρίσματά του. Άλλα χαρίσματα έχω εγώ, άλλα ο παπάς από το διπλανό χωριό, άλλα από το πιο πάνω χωριό, άλλα από την Αθήνα. Ας αφήσουμε τους πιστούς να βρουν το δρόμο τους, το μαντρί τους δηλαδή, ως πρόβατα να έρθουν μέσα στο μαντρί, αυτό το μεγάλο μαντρί του Χριστού μας, και να βρουν το δρόμο τους. Άλλοτε θα φεύγουν, άλλοτε θα έρχονται κοντά. Όμως η σωτηρία είναι εδώ, ακριβώς πίσω μας, και νομίζω ο καθένας θα τη βρει την κατάλληλη στιγμή. Δημήτρη, άλλο στα 5 του χρόνια, άλλο στα 10 του, άλλο στα 30, άλλο στα 70. Δεν είναι κάπου γραμμένο το πότε θα ξυπνήσει ένας άνθρωπος από το λίθαργο αυτό που τον θέλει ο πονηρός, για να βρεθεί πάλι στην Εκκλησία μας. Αυτό. Πολλοί συγγενείς και φίλοι μου που ταξιδεύτανε μαζί σας μέχρι τους Αγίους Τόπους. Είναι και αυτό, ξεχάσει. Γι' αυτό θα να συζητήσουμε. Γυρίσανε πολύ συγκινημένοι, πραγματικά. Ναι. Νιώσαν ότι εκπληρώνουν ένα όνειρο ζωής να βρεθούν εκεί. Και ναι, τους δώσατε την ευκαιρία, σταθήκατε δίπλα τους και τους ξεναγήσατε, τους πήγατε, οργανώσατε την εκδρομή. Πώς νιώθετε που πραγματικά τόσοι άνθρωποι μαζί σας το βιώνουν όλο αυτό και εκπληρώνουν αυτό το όνειρο? Θα σου πω ότι τώρα χτύπησες μαχαιριά στην καρδιά μου, γιατί όταν πρωτοέγινα ιερέας είπα το εξής την πρώτη μέρα της χειροτονίας μου:
ότι θέλω να μην λείψει καμία χρονιά που να μην βρεθώ στον Πανάγιο Τάφο. Οπότε 12 χρόνια που είμαι ιερέας, 12 χρόνια πηγαίνω στον Πανάγιο Τάφο. Μπορώ να κάνω πολλές λειτουργίες, πολλές ακολουθίες, αλλά η λειτουργία, η αγρυπνία που κάνουμε στον Πανάγιο Τάφο μου δίνει εμένα κυρίως δύναμη να συνεχίσω την επόμενη τη συνέχεια της πορείας μου μέχρι την επόμενη φορά που θα φτάσω στους Αγίους Τόπους. Τώρα να μιλήσουμε για τους Αγίους Τόπους. Νομίζω ξέρουν οι άνθρωποι τι είναι οι Αγίοι Τόποι. Είναι εκεί που πάτησαν οι πόδες του Κυρίου μας. Είναι ο τάφος του Χριστού μας, που γεννήθηκε ο Χριστός μας, η Βηθλεέμ, που σταυρώθηκε ο Κυριός μας. Είναι το σπίτι του Χριστού μας. Μπορείς όλο το πλανήτη επάνω να διαβάζεις το Ευαγγέλιο, να υπάρχουν χριστιανοί ορθόδοξοι, αλλά η αλήθεια είναι το σπίτι του Χριστού μας, είναι οι Άγιοι Τόποι, είναι τα Ιεροσόλυμα. Και φυσικά το αγάπησα πάρα πολύ αυτό, αγάπησα πολύ την ξενάγηση. Μπορεί να είμαι ένας ξεναγός άτυπος, αλλά πίστεψέ με, την ξενάγηση στα Ιεροσόλυμα τα πηγαίνω. Την κάνω εγώ κυρίως, γιατί το αγαπώ πάρα πολύ πλέον. Με πολύ χαμόγελο, με αγάπη, με τους πιστούς. Ζούμε μια εβδομάδα που πηγαίνουμε υπέροχη εβδομάδα, μια εβδομάδα γεμάτη. Και γινώντας από το Τελ Αβίβ στην Ελλάδα, όλοι είναι χαμογελαστοί και οι πιο πολλοί μου λένε, «Πάτερ, έκανα αποσυμπίεση». Αποσυμπίεση γιατί και ο τόπος είναι ιερός και τους το τονίζω πάντα αυτό. Δηλαδή να σου πω μια περίπτωση, κάτι που κάνω συνέχεια βασικά, συγγνώμη, στους Αγίους Τόπους, είναι όταν ανεβαίνουμε την οδό της Via Dolorosa, την οδό του μαρτυρίου, από το πρετόριο στο Γολγοθά, Δημήτρη μου, τους σταματάω σε αρκετά σημεία και τους λέω μην ξεχνάτε ότι εδώ που πατάτε ανέβαινε ο Χριστός με τον Σίμωνα Κυριναίο που τον εγκάρευσε να πάρει το Σταυρό, όπου έσταζε υδρότα και αίμα και κάπου λύγησε, στο σημείο αυτό που λύγησε, και εδώ γονάτισε με τα πόδια του. Και όχι μόνο εδώ, σε όλη τη διαδρομή έσταξε το αίμα του. Εσείς, εμείς, χιλιάδες, εκατομμύρια, δισεκατομμύρια προσκυνητές πατάνε σε αυτό το σημείο που και εσείς βρίσκεστε τώρα, αρκεί να κλείσετε τα μάτια για λίγο, περιμένουν να κλείσουν τα μάτια, Δημήτρη, και να ταξιδέψουμε 21 αιώνες πριν. Και εκείνη τη στιγμή βλέπεις να σιωπούνε και όταν τα ανοίγουν λένε «Πάτερ, πού μας πήγες?». Ναι, μπορεί να ήταν πριν 21 αιώνες, αλλά ακριβώς στο σημείο αυτό ο Χριστός γονάτισε και κάπου εδώ είναι και το αίμα του και ο υδρότας του. Νομίζω δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο, γιατί είναι κάτι φοβερό. Αυτό το οποίο τους το μεταφέρω στους πιστούς μου, από την ώρα που θα μπουν στο πούλμαν από εδώ να πάμε στο αεροδρόμιο, και μόλις φτάνουμε στο Τελ Αβίβ, ξεκινάει μια ιστορία αγάπης, μια ιστορία πραγματικά η οποία τους φέρνει άλλους ανθρώπους στην Ελλάδα πίσω. Είναι όντως διαφορετικοί άνθρωποι, ακόμα και ο πιο σκληρός προσκυνητής που θα έρθει μαζί μας στους Αγίους Τόπους, σίγουρα θα αλλάξει. Θα είναι αλλαγμένος. Και φυσικά αν έρθει και δύο και τρεις φορές θα γευτεί πιο πολύ τα Πανάγια προσκυνήματα και θα είναι τρεις φορές αλλαγμένος. Τέλος, και για να κλείσουμε, να κάνουμε ένα κάλεσμα και προς τους νέους αλλά και προς τους πιστούς της ευρύτερης περιοχής του Οροπού. Γιατί πιστεύετε ότι αξίζει να έρθουν στην ενορία σας? Γιατί να μην αξίζει? Πού άλλο θα βρουν το δρόμο της αληθείας? Πού? Δεν ξέρω. Παρά μόνο στους κόλπους της Εκκλησίας. Και δίδεται δωρεάν, Δημήτρη. Δηλαδή εξομολόγηση, πνευματική καθοδήγηση, η νουθεσία, ακόμα και η ανάγκη, ότι μπορεί να πέσει την ανάγκη να μην έχεις να πας στο σχολείο σου. Ο ιερέας και η εκκλησία, το φιλόπτωχο, θα σε στηρίξει, χωρίς να το διαφημίσει. Ακόμα και γι' αυτό, ναι. Πού άλλο να πάνε, Δημήτρη, από πού να πάρουν αυτή τη χάρη? Ποιος θα τους μιλήσει για την αγάπη? Ποιος είναι ο ειδικός? Εγώ στον πλανήτη πάνω δεν βρίσκω άλλον ειδικό. Δεν βρίσκω. Ειλικρινά το λέω αυτό. Μόνο το Χριστό. Και θα πω στους νέους το εξής. Αν τους έχουν πληγώσει κάποιοι ιερείς, να πάνε σε κάποιον άλλον. Να ψάξει να βρει έναν ιερέα. Και εκεί θα βρει την αλήθεια. Τουλάχιστον εκεί τη βρήκα εγώ. Και από ό,τι βλέπω και εσύ,
Εδώ ψάχνεις να τη βρεις. Αυτό. Ελάτε κοντά μας. Όπως είστε. Σας δεχόμαστε όπως είστε. Θα μπείτε όπως είστε στην Εκκλησία και εμείς θα σας βγάλουμε έξω διαφορετικούς. Θα βγάλουμε νέους ανθρώπους. Και όχι νέους σε ηλικία, όπως νέοι θα μπείτε σε ηλικία, αλλά θα βγείτε νέοι άνθρωποι, σωστοί άνθρωποι για την κοινωνία. Ελάτε να έρθουν, Δημήτρη. Τους καλώ σήμερα. Και αναφορικά με το κοινωνικό έργο, χρειάζεστε ανθρώπους. Τι ανθρώπους χρειάζεστε? Προφανώς όλοι όσοι προσφέρουν είναι χρήσιμοι, αλλά κάποιες ιδιαίτερες ανάγκες που έχετε. Ναι. Οι ανάγκες, τις είπα πριν, είναι πάρα πολύ μεγάλες, αλλά ο του θαύματος, όταν υπάρχει χάρη στο Θεό, όλα λύνονται. Όλα γίνονται. Δηλαδή, πραγματικά είμαστε γεμάτοι, που λέμε. Δεν υπάρχει κάποιο κενό. Σε όλα είμαστε γεμάτοι και μοιράζουμε. Φυσικά, αν κάποιος άνθρωπος μπορεί σε αυτό το πολυσχηδές έργο που έχουμε, μπορεί να μας βοηθήσει με κάποιο τρόπο, εννοείται να έρθει με πλήρη διαφάνεια, με πλήρη αγάπη, να τον εκπαιδεύσουμε, να του δείξουμε το δρόμο, και καθόλου να τον εκπαιδεύσουμε μπορεί να πει: «Πάτερ, εγώ μπορώ να προσφέρω, λέμε καλή ώρα, 1000 γλυφιτζούρια». Θα πω: «Μεγάλη χάρη σου, Χριστέ μου, έφερες το Δημήτρη π.χ. να μου φέρει 1000 γλυφιτζούρια και να μου φύγει, λέμε, αυτό το άγχος για τα γλυφιτζούρια της χρονιάς». Λέω ένα παράδειγμα. Τρόφιμα, σχολικά είδη, οτιδήποτε θέλει ο καθένας να τα φέρει, έτσι, όταν το νιώσει αυτό. Και να τα μοιράσει κιόλας. Δεν υπάρχει κάποιος, ακόμα και να τα μοιράσει, να νιώσει αυτήν την αγάπη. Γιατί αυτή η αγάπη δεν είναι μόνο για μένα, Δημήτρη. Ποιος είμαι εγώ? Ο τελευταίος πρέπει να είμαι εγώ, της άμαξας. Πρέπει να διώχνω τα προβατάκια μπροστά, όπως τα διώχνει ο βοσκός. Και ο βοσκός μένει πίσω πολλές φορές. Τα διώχνει πάνω μπροστά, να μην φύγει ένα από εδώ, ένα από εκεί. Τα πρόβατα φαίνονται, δεν φαίνεται ο βοσκός. Οπότε εγώ έτσι νιώθω. Ας πάνε μπροστά, εγώ πίσω να τους φροντίζω μαζί με το δεσπότη μας και με όλους τους ιερείς που είναι κοντά μας. Αυτό νομίζω. Οπότε ας έρθουν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Νομίζω είχαμε μια πολύ ωραία συζήτηση. Εσύ ευχαριστείς. Εγώ ευχαριστώ, Δημήτρη. Τιμή μεγάλη. Καλώς μας ήρθες. Να είσαι καλά. Να είστε καλά.